Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για λήψη ψήφου εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι μία πράξη ύψιστης πολιτικής ευθύνης. Ευθύνης, ειλικρίνειας, που είναι κύρια χαρακτηριστικά της αριστεράς σε όλη την ιστορία της μέχρι σήμερα. Καλό όμως θα ήταν, κύριοι και κυρίες βουλευτές, η ευθύνη και η ειλικρίνεια να χαρακτήριζαν στις σύγχρονες στιγμές που ζούμε, να χαρακτήριζαν συνολικά τις πολιτικές δυνάμεις και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Μέσα από διαφορετικότητα, μέσα από διαφορετικές καταβολές και διαφορετικές ιδεολογίες, με ειλικρίνεια να γίνει ένας διάλογος, με ενστάσεις, διαφορετικές απόψεις, αλλά βασικά να κυριαρχεί η συνέστηση της εθνικής ευθύνης, η ευθύνη απέναντι στα μεγάλα εθνικά θέματα. Δυστυχώς όμως, κύριοι και κυρίες βουλευτές, ζούμε έναν παραλογισμό. Μικροπολιτικοί, μικροκομματισμός κυριαρχούν, εκμεταλλευόμενοι τα εθνικά θέματα, βάζοντας στην αρένα του κομματικού συμφέροντος αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Ενώ η κυβέρνηση μπορούσε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της για το οποίο δεσμεύτηκε απέναντι στον ελληνικό λαό, μπαίνει στη δοκιμασία, θα έλεγα, της ψήφου εμπιστοσύνης. Όπως το 2015, μετά την ψήφιση του τρίτου προγράμματος, τρίτο μνημόνιο, πάλι ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού για να έχει εξουσιοδότηση να συνεχίσει να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια μέσα από δύσκολο δρόμο, πάντα με το βλέμμα στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Περάσαμε δύσκολα. Τα καταφέραμε όμως. Η πατρίδα μας συνεχώς αναβαθμίζεται. Γεωπολιτικά ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός, καθίσταται υπολογίσιμη πλέον δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, μετατρέπεται σε κόμβο εμπορικό, ενεργειακό, διαμετακομιστικό, ψηφιακό, ενώ αποτελεί έναν ενδιαφέροντα επενδυτικό πόλο και αυτό φαίνεται και από το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα θα έλεγα στον τομέα της ενέργειας. Ενώ η χώρα μας λοιπόν ανακάμπτει και απαιτείται στη νέα μεταμνημονιακή εποχή να υπάρξει μία συστράτευση πολιτικών δυνάμεων με κριτική, με προτάσεις όμως, διαφορετικές, αλλά προτάσεις για την οριστική ανόρθωση της χώρας, ζούμε αυτά που ζούμε. Η εικόνα της Βουλής από την πλευρά της αντιπολίτευσης χθες δεν ήταν καθόλου τιμητική για το ναό της δημοκρατίας, όπως λέμε, που βρισκόμαστε σήμερα. Έχει προτάσει η αντιπολίτευση? Εγώ θα έλεγα όχι. Πέρα από τη στήρα αντιπολίτευση του στυλ εκλογές τώρα, βέβαια είναι ένα ερώτημα αν θέλουν πραγματικά εκλογές και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιεί λοιπόν τα εθνικά θέματα, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ καταφεύγουν σε λογικές δεκαετίας του 60 με απειλές, με τρομοκρατία κλπ, κάτι τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα. Αναπόδεικτη πολιτική ισχυρισμή. Άκρατη ιδεοληψία αποτελούν ομολογία πολιτικής ήττας, κύριοι της αντιπολίτευσης. Χρήση παλαιών δηλώσεων που έγιναν σε άλλες συνθήκες, σε άλλη εποχή, συνοδεύονται από ιδεοληπτικές αναφορές σε διαφορετικό περιβάλλον σήμερα. Ομολογούν όλα αυτά την πολιτική σας ήττα και την ένδυα πολιτικών επιχειρημάτων. Όλα είναι πυροτεχνήματα. Fake news για εσωτερική κατανάλωση, όπως παραδείγματος χάρη και η ύπαρξη νέων μνημονίων, η αναγκαιότητα κλπ. Όμως, μπαίνουμε σε μία νέα εποχή. Όπως έλεγε ο Ευρυπίδης, οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές. Τη νέα εποχή λοιπόν αυτή, κάποιοι, εν προκειμένου η κυβέρνηση, την αντιλαμβάνονται και σχεδιάζουν πολιτικές στα νέα δεδομένα με προτεραιότητα τα συμφέροντα της χώρας. Κάποιοι, η αντιπολίτευση, δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Γιατί? Πολιτικές λογικές, συμφέροντα όλου του παλιού πολιτικού κατεστημένου, το οποίο αντιδρά. Γιατί? Αυτοί που ρήμαξαν τη χώρα, που επί δεκαετίες χρησιμοποίησαν το κράτος σαν λάφυρο, που ευνόησαν την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, που χρησιμοποίησαν τις τράπεζες σαν σύστημα για θαλασσοδάνεια και τόσα άλλα, έρχονται τώρα και κουνούν το χέρι στην κυβέρνηση επειδή φοβούνται. Άλλωστε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, η θρασίτητα είναι η μάσκα του φόβου. Εμείς, η ελληνική κυβέρνηση,
Θέλουμε να πάμε τη χώρα μας παραπέρα, μπροστά, να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία, να αποκαταστήσουμε το εργασιακό περιβάλλον, να αυξηθούν οι μισθοί, να καταργηθεί ο υποκατώτατος, να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, να μειώσουμε παραπέρα την ανεργία, να ανακουφιστεί επιτέλους η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία σήκωσε τον καιρό των μνημονίων μεγάλο βάρος, να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση και το βασικό, να παίξει οριστικά η χώρα μας τον ηγετικό ρόλο που μπορεί στα Βαλκάνια, το ρόλο που της αξίζει μέσα από πολιτικές ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης. Εσείς, κύριοι της αντιπολίτευσης, θέλετε μια Ελλάδα του παρελθόντος, μια Ελλάδα φοβική, κλεισμένη στο καβούκι της, να ομφαλοσκοπεί με μανδύα σας τον άκρατο εθνικισμό. Μια Ελλάδα της δεκαετίας του 60, ανελεύθερη, με απειλές σε όσους έχουν διαφορετική άποψη, με παροχημένους χαρακτηρισμούς και κύρια με έλλειψη προτάσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Το διακύβευμα σήμερα ποιο είναι? Το μεγάλο ερώτημα σήμερα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι, με τον Πινοσέτ και τον Κούρτς, το ασφαλιστικό ενό του Πινοσέτ και τον Κούρτς με τις 12 ώρες εργασία τη μέρα, ή με μια πλατιά δημοκρατική πλειοψηφία στην Ελλάδα με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ για το όφελος της κοινωνίας, οριστική ανόρθρωση της χώρας μας και βέβαια για την Ευρώπη οριστικό φραγμό στην ακροδεξιά και τον άκροτο νεοφιλελευθερισμό που έφεραν και την Ελλάδα και την Ευρώπη εδώ που την έφεραν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε.